Στην προηγουμένη ομιλία είδαμε δύο εικόνες με τις οποίες προπαρασκευάζεται η μέλουσα κρίση. Τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του είδε άλλη τρίτη εικόνα. Πρόκειται να αρχίσει ή μάλλον είναι τα προήμια της καταστροφής του αμαρτωλού κόσμου. Και επειδή οι πιστοί, οι χριστιανοί, οι οπαδοί του Αγίου θα υποφέρουν πολλά κατά την περίοδο εκείνη των εσχάτων καιρών από τους αντιχρίστους, για να τους τονώσει παρουσιάζει την ευτυχία των σεσωσμένων, των μαρτύρων, εκείνων οι οποίοι θα υποστούν τόσα, αλλά θα σωθούν. Σας διαβάζω το σχετικό κείμενο. Και είδον, λέγει, άλλο σημείο εν το ουρανό, μέγα και θαυμαστόν, αγγέλους 7, έχοντας πληγάς 7 τα θεσκάτα, ότι εν αυτές εθελέστη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν οι αλλήνοι με μειγμένη πυρή και τους δικώντας εκ του θηρίου και εκ της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού, εστώτας επί την θάλασσαν την αλλήνοι, έχοντας κιθάρας τας κιθάρας του Θεού και άδωση την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του αρνίου πλέον. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορας. Δίκαιε και αληθινέωδης ο Βασιλεύς των Εθνών. Τις που μη φοβηθεί, Κύριε, και δοξάζει το όνομά σου, ότι μόνο σώσει, ότι πάντα θα έρθει η ύψηση και προσκυνήσεις ενώπιόν σου, ότι τα δικαιώματά σου επανερώθησαν. Και μετά τ' άρθρα, είδον και ενήγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό και εξήλθον οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τας 7 πληγάς εκ του ναού, ή ήσαν ενδεδειμένοι λίνων καθαρών λαμβρών και περιεξοσμένοι περί τα στήθη ζώνα Χριστάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκε τις 7 αγγέλης 7 φιάλα γεμούσας Χριστάς, γεμούσας του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και εγεμίστη ο ναός εκ του καπνού, εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού. Και ουδείς εδύνατο εις ερτήν εις των ναών, άκρη τελεσθώσιν 7 πληγέ των αγγέλων. Αυτό είναι το 15ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Μας λέγει περίπου τα εξής. Είδα, λέγει, έπειτα από εκείνες τις δυο τις εικόνες, στον ουρανό ένα άλλο σημείο, μεγάλο και θαυμαστό. Τι ήταν? Είδα 7 αγγέλους και στα χέρια τους είχανε τα 7 πληγάς, αλλά τις τελευταίες πληγές. Και
σε αυτές τις πηγές εκορισμό τη λέγη ο θυμός του Θεού. Είδα και ένα άλλο. Είδα, λέγει, μια θάλασσα γυάλι. Αλλά ήταν ανακατημένη με φωτιά η θάλασσα. Απάνω τώρα από τη γυάλι η θάλασσα, είδα, λέγει, εκείνους που είχαν πολεμήσει με το θηρίο, που έκαναν τον αγώνα εδώ. Επίσης πολέμησαν και με την εικόνα του θηρίου, αλλά και με τον αριθμό του θηρίου. 666 είμαστε που είπαμε. Τους είδα, λέγει, και είχαν, λέγει, τα σκιθάρας του Θεού, και αυτοί έψαλαν, λέγει, την οδύν του Θεού, την οδύν του Μωυσέου, αλλά και την οδύν του Χριστού, του Αρνίου. Και τι έλεγαν. Μεγάλα και θαυμαστά, λέγει, τα έργα σου, Κύριε. Ποιος, λέγει, δεν θα φοβηθεί το όνομά σου. Θα έρθουνε, λέγει, όλα τα έθνη εδώ μπροστά σου και θα σε προσκυνήσω. Γιατί φανερώθηκαν πια τα δικαιώματά σου. Έπειτα από αυτά, είδα, λέει, και άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό. Και από εκεί, λέει, βγήκανε 7 άνοι. Και ένα από τα 7 σώα, ένα χεροβίμ δηλαδή, έδωσε στους 7 αγγέλους τις 7 κλιάλες που είχανε τις πληγές, τις τιμωρίες του κόσμου. Και ήταν, λέγει, γεμάτες από το θυμό του Θεού. Αλλά οι άγγελοι αυτοί, οι 7 άγγελοι που είχαν τις πληγές αυτές, ήτανε κειμένοι με μερινά καθαρά, λαμπρά, κατακάθαρα τεμπήματα. Και είχανε, λέγει, εδώ στα στήματα τους ζώνες χρυσές. Αλλά είδανε που σε μια στιγμή γέννησε ο ναός του Θεού από τον καπνό, από τη δόξα του Θεού και από τη δύναμη του Θεού. Και δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα, λέγει, δεν μπόρεσε, μέχρις ότου τελείωσαν οι πηγές. Αυτά μας λέει το κεφάλαιο αυτό. Βεβαίως, πολλά πράγματα λέει. Ο σκοπός είναι να μπούμε στο πνεύμα, στο βαθύτερο νόημα, να εννοήσουμε τι θέλει να πει, ποιο είναι το πραγματικό νόημα. Ακούστε, θα το βρούμε. Πρώτα, λέγει ότι είδα, λέγει, άλλο σημείο στον ουρανό, βέβαια και χαμαστό. Για να λέγει άλλο, σημαίνει ότι ήταν και πρωτήτερα κάποιο άλλο. Πρωτήτερα ποιο ήταν. Θυμάστε που είδε, όσοι παρακολουθήσατε, και σας παρακαλώ να παρακολουθείτε για να μπορούμε και τα παρακάτω για να τα καταλαβαίνουμε. Είδα, λέει, σημείο να το ρανώ. Γινή περιπεριμένη τον ήλιο και την οποία γυναίκα εδίωκε ο βράχο. Και όπως εξηγήθηκε τότε, η γυναίκα υπερβεβλημένη των ήλιων είναι η Εκκλησία του Χριστού και την καταδιώκει ο Σατανάς, ο Δράκος, ο Μέγα, ο Όφης, ο Αρχαίος. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Τώρα όμως, λέει, είδα άλλο σημείο.
τα λέγει 7 αγγέλους που ήταν τα σπληγάς του Θεού. Τώρα, και τούτα που θα δει παρακάτω που θα πούμε, είναι η σωτηρία της εκκλησίας των πιστών και η τιμωρία των απίστων. Μα αυτό είναι το μεγάλο σημείο. Το να σωθεί ο άνθρωπος, το να πάει στον παράδεισο, το να πάει στη βασιλεία του Θεού. Μέγαθο πράγμα και θαυμαστό που ευχήσονται για αυτοί οι άγγελοι του Θεού. Πώς ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο άνθρωπος με τόσα πάθη, με τόση αμαρτία πάνω του χώμα, που τον καταδιώκει ο Σατανάς, και γενικότερα οι άνθρωποι της Εκκλησίας του Χριστού που διώκονται, να γλιτώσουν από όλων των διωγμών αυτών και να βγουν στη βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ένα σωστό, το μέγα και το γνωστό. Αλλά και να τιμωρηθούν οι ασεβείς. Τώρα, γιατί λέγει το ίδιο, λέει το σημείο εν το ουρανό? Γιατί η τιμωρία, οι άγγελοι αυτοί με τα σπηγά που φέρονται στον ουρανό, η τιμωρία δηλαδή που θα έρθει στους ασεβείς, θα έχει ως πηγή των ουρανών, θα τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί, θα τιμωρηθεί ο αμαρτωλός και αντίχριστος κόσμος. Δεν θα είναι όμως απλώς τυχαία γεγονότα ή φυσικά γεγονότα, αλλά η αιτία θα είναι εις των ουρανών, διότι εκεί θα είναι οι δεδιωγμένοι, οι μάρτυρες, εκεί θα είναι όσοι υπέφεραν και μαρτύρησαν από τον αντίχριστο κόσμο εδώ κάτω, από τον αμαρτωλό και ασεβή κόσμο, θα βρίσκονται εκεί και από εκεί θα έρχεται η τιμωρία. Τώρα είδα λέγει 7 αγγέλους που είχαν τις πηγές. Οι άγγελοι, όπως είπαμε, είναι λειτουργικά πνεύματα της διακονίας αποστελών. Είναι υπηρετικά όργανα, υπηρετούν το Θεό, τις βουλές του Θεού. Και τι κάνουν? Βοηθούν τον άνθρωπο για να σωθεί. Για τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Αλλά υπηρετούν και σε ένα άλλο, εις το να τιμωρούν τους ασεβείς, να τιμωρούν τους αμαρτωλούς. Αυτό το βλέπουμε σε πλήστα όσα μέλη της Παλαιάς Διαθήκης και γενικώς της Αγίας Γραφής, που ο Θεός διαγγέλων τιμωρεί τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό λοιπόν την τιμωρία των αμαρτωλών, των εσχάτων καιρών, δηλαδή εκείνης της εποχής, πάντοτε μεν, αλλά ιδιαίτερως της εποχής εκείνης, πρώτης Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, θα την αναλάβει οι άγγελοι, όπως θα το δούμε άλλωστε παρακάτω. Και αυτοί λέει ήταν τα σεπτά πληγάς, τα σεσχάτα, δηλαδή τις τελευταίες. Όταν λέγει 7, έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι απλώς 7, αλλά είναι πολλές. Ο 7, έχουμε πει άλλοτε ότι δεν ακριβολογεί απλώς 7, αλλά σημαίνει πολλές. Πάντως όμως θα είναι οι έσχατες, οι τελευταίες. Δεν οι πιστοί πλέον θα σταματήσει το κακό και θα έρθει
η οριστική τιμωρία, η καταστροφή του αμαρτωλού κόσμου. Γραφέστε, γι' αυτό δεν είναι τα χρυσάφτα σπηλά. Άλλωστε θα τις δούμε και στη συνέχεια πιο κάτω. Είδα λέει για τώρα. Α, σε αυτέ λέγει εις αυτάς ετελέστη ο θυμός του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Μα αυτές λέγει τις πηγές ετελέστη, δηλαδή ολοκληρώθηκε, εκορυφώθη ο θυμός του Θεού, η οργή του Θεού. Και όταν λέμε θυμών Θεού, όπως λένε όλοι οι ερμηνευτές, μην νομίζουμε ότι θυμώνει ο Θεός, είναι ανθρωποπαθής έκφραση. Διότι θα αρκεί φυσικός, να πούμε, είναι φυσικό αποτέλεσμα να έρθει η τιμωρία, η κύρωση, εφόσον ο κόσμος ξεφεύγει από τον δρόμο του, έρχεται ως φυσικό αναπατολούδημα η πληγή, η θεομηνία, η θείωρη. Τώρα, επειδή θα μας περιγράψει παρακάτω αυτές τις τραυματικές πληγές που θα περάσει ο κόσμος, και αυτές άρχισαν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που εμπίωσε τους Χριστούς και τους Χριστιανούς και την Εκκλησία εις τον μετέπειτα κόσμο, και θα ολοκληρωθούν εις τους εσχάτους καιρούς. Τώρα παρεμβάνει μια άλλη στιγμή και βλέπει ο Ιωάννης τη χαρά των πιστών, την ανεκλάλητη ευτυχία των πιστών που θα σωθούν. Και τι λέει? Είδα λέει και είδω μια θάλασσα γυάλι που ήταν ανακατεμένη λέγει με φωτιά, και απάνω από τη θάλασσα είδα λέγει να στέκονται εκείνοι που ήσανε από τον αγώνα που έκαναν εναντίον του Θερίου και της εικόνας αυτού και του αριθμού αυτού, και είχανε λέγει τα σκυθάρας του Θεού και έψαναν την οδύνη του Μωυσέως και την οδύνη του Αρνίου. Ένα έργο. Η θάλασσα η γυάλι. Όσοι ήσασταν από την αρχή, ενθυμίστε ότι στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μας ομίλησε πάλι. Είδε την θάλασσα, την Ιαλήνη που ήταν μπροστά στα πόδια του Θεού, στο χρόνο του Θεού. Τώρα εδώ πάλι η θάλασσα η Ιαλήνη. Μα λέγει, ανακατημένη λέγει, με φωτιά, με μεγμένη πυρή. Τι θέλει να πει με αυτό? Ποια είναι η θάλασσα αυτή? Είναι η θάλασσα του παρόντος κόσμου, η κοινωνία, ο κόσμος αυτός ο παρόν. Αλλά όπως τη θάλασσα της καινής είναι ψάρια και το καθένα γίνεται πόλεμος, το μεγαλύτερο πάει να φάει το μικρότερο, έτσι και εδώ σε αυτόν τον κόσμο πόλεμος γίνεται. Οι αντίχριστοι κυνηγάνε τους πιστούς, τους ευσεβείς, εκείνους που θέλουν να πάνε με τον δρόμο του Θεού. Πόλεμος εναντίον της εκκλησίας του Χριστού από τον δράκοντα, τον σατανά. Είναι αλήθεια η παρούσα ζωή για τους πιστούς καμίνη, φωτιά. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς σου ενδωρός, όταν στο τέλος της δρασεώς του τον πήρανε να τον πλήξουν, είπε «Δόξα εσύ ο Θεός, διήρθομαι η απειρός και είδατος
και εξήγαγε εμάς τη ψυχή. Περάσαμε, λέγει, από φωτιά και νερό και τώρα, λέγει, μας κάνει σαν πάνω με το μαρτύριο εις αναψυχή. Ακριβώς αυτό σημαίνει ότι η θάλασσα αυτή είναι αναμεγνωμένη με θυλιά, δηλαδή με φωτιά, και είναι γυάλινη. Σκεφτείτε αν έχετε δει καμιά παγωμένη λίμνη. Πολλές φορές παγώνουν οι λίμνες και περνάνε απ' πάνω πέρα με τα πόδια. Αλλά εκείνα τα ψάρια που είναι κάτω δεν μπορεί να σπάσουν εκεί πάνω. Μάλιστα, όσοι είστε υπερώτες, σας αναφέρω το εξής. Εκεί στη λίμνη των Ιωαννίνων, του πέρα πάντα, που πάει προς το Μέτσοκο, είναι ένα μοναστήρι που λέγεται του Τουρακάν. Γιατί? Διότι το έφτιαξε ένας Τούρκος Τουρακάν. Τούρκος να φτιάξει μοναστήρι. Μάλιστα. Γιατί παλαιά επί τοπογραφίας αυτός ήταν προς τη, στα μέρη της Κούσας και έλαβε διαταγή να πάει προς τη σφυλιά του. Αλλά δεν υπήρχαν τότε, όπως ξέρετε, γεωγραφικοί χάρτες τόσο ακριβείς, και ξεκίνησε αυτός όταν έφτασε στο Μέτσοκο, προχώρησε προς το Περιστέρι, είδε κάτω ήταν χιόνι, χιονισμένος όλος ο τόπος, και είδε τον κάμπο των Ιωαννίνων γεμάτον χιόνι. Προχώρησε, κατέβηκε κάτω και μπήκε μέσα στον κάμπο και διάβηκε προς τα πέρα. Μαζί με τα αμάξια του, με τα ρογά του, με το στρατό του. Όταν πέρασε πέρα, τον κοίταζαν οι χωρικοί. Πώς περάσατε, τι, εδώ είναι πάρα, είναι λίμνη, η λίμνη των Ιωαννίνων. Και τότε αυτός από ευγνωμοσύνη προς την Παναγία, όχι προς το μάλλον, έφτιαξε εκεί το μοναστήρι αυτό της του Τουρακάν. Όσοι είστε υπερώτες και στα Γιάννα, ζητήστε να δείτε ακριβώς την τοποθεσία που έρχεται αυτό το παλιό του μοναστήρι. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μια τέτοια λίμνη, μια θάλασσα που να είναι με γυαλί επάνω. Δεν μπορεί να εύκολα να περάσει επάνω. Μέσα κάτω βέβαια τρώγονται τα ψάρια. Αλλά τι, λέει και ο Ιωάννης, ότι και είδον, λέγει, τους νικώντας εκ του θηρίου. Το θηρίο από τη θάλασσα μέσα, να θυμίστε που είπαμε την άλλη φορά. Και εκ της εικόνας αυτού και εκ του αριθμού του ονόματος αυτού εστώτας εκ την θάλασσα να πάνω. Δηλαδή, πόλεμος εδώ κάτω γίνεται με τον Σατανά. Άρα κατά θαυμαστόν τρόπο όσοι νικήσουν θα ανεβούν πάνω εκεί που είναι μπροστά στα πόδια του Θεού. Θα ξεπεράσουν αυτή τη θάλασσα του παρόντος κόσμου και εκεί θα βρίσκονται μπροστά στο χρόνο του Θεού. Και θα έχουν έγινε τα σκυθάρας του Θεού, δηλαδή χαρά ανεκβάλλητη. Ποιος μπορεί να καταλάβει τι κρύπτεται μέσα σε αυτές τις κιθάρες του Θεού? Τι χαρά, τι αγαλίες που θα έχουν όσοι θα σωθούν. Τούτο μόνο σας λέω. Θυμηθείτε τη χαρά την οποία είχαν ο λαός του Θεού, η παλαιοί Ισραηλίτε, όταν εγλίτωσαν από την δίωξη του Φαραώ. Τους κατεβίωκε ο Φαραώ με τα στρατεύματά του και πέρασαν την Ερυθράν θάλασσα αβρόχης προσή. Άνοιξε η θάλασσα. Χίλιασαν πάγους από εδώ και από εκεί το νερό και αυτοί πέρασαν μέσα σαν σε δρόμο, σαν σε λεωφόρο, σαν σε πλατεία.
αδέρφης που έχει, μπορεί να μην έχει το ποδαράκι. Όταν πέρασε και ο τελευταίος πέρασε, έφτασαν τα στρατεύματα του Φαραώ. Πήκαν και αυτοί μέσα, αλλά εκεί μέσα συνεχίστησαν τα ύδατα και εκλήγησαν όλοι μέσα εκεί. Και από τη χαρά του στη μεγάλη τότε που σώθηκα, ο Μωυσής έφτιαξε μια οδή, ένα ψαλμό, ένα τραγούδι και το χόρευαν τότε όλοι. Εξαρχούσης Μαριάμ της προφήτητας. Πρώτη ήταν η προφήτης Μαριάμ, η αδελφή του Μωυσέου. Αυτή έστειλε το χορό και όλα τα κορίτσια ερχορό και την πάνω με τύπανα για να δοξάσουν τον Θεό και τραγουδούσαν χαρούμενη την οδή αυτή του Μωυσέου. Ποια ήταν, ποια είναι για αυτή η οδή του Μωυσέου. Χρυς ομοιώσει εν Θεής Κύριε, χρυς ομοιώσει, δεδοξασμένος εν Αγίης, θαυμαστός εν δόξα, ποιόν θέρατε. Ήπον και αναβάθην έριψαν εις ερυθράν θάλασσαν. Έλυσαν ο συμβόλυντος Ελλήνα της Φοδρό. Είναι μεγάλη η οδή αυτή του Μωυσέου, αλλά σας λέγω μόνο τα πρώτα λόγια. Ποιος είναι σαν και εσένα, Θεέ μου, ποιος μπορεί να είναι. Εσύ είσαι δεδοξασμένος. Το ηθικό τους αναβάθους, τους τριστάτες, των εχθρών τους κατεπώντησε μέσα, λέγει, Ελλήνα της Φοδρό. Δεν έμεινε ρουθούνια από αυτούς. Κι από την τώρα που θα βγουν απάνω από τη θάλασσα του παρόντος κόσμου, οι διοχθέντες, οι μαρτυρήσαντες, οι αγωνιστέντες για την πίστη του Χριστού, για να κρατήσουν τις εντολές του Θεού, αυτοί με ανεκάλυπτη χαρά θα δοξάζουν τον Θεό. Και τι θα λέει, την οδή του Αρνίου, λέγονται, στον Χριστό, δηλαδή του Αρνίου είναι ο Χριστός. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε ο Θεός ο Πρωτοκράτορας. Δίκαιε και αληθινέα οδή σου, ο Βασιλεύς των Εθνών. Της που μη φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, ότι μόνος όσοι, ότι πάντα θα έχει ύξωση και προσκυνήσωση ενώπιόν σου. Ότι τα δικαιώματά σου επαναρώτησαν. Θα λέει, μεγάλα τα έργα σου, θαυμαστά τα έργα σου, εσύ ο παντοδύναμος έφερε σε εμάς από τη θάλασσα του κόσμου, από εκείνη τη ζωή εκεί κάτω. Και τώρα είμαστε εδώ και πράγματι υπάρχει θαυμαστότερο, υπάρχει μεγαλύτερο έργο από αυτό που να σωθεί, όπως είπαμε, ο αμαρτωλός άνθρωπος να γλιτώσει από τον πόλεμο του Σατανά, από τον πόλεμο των Αντιχρίστων και να γλιτώσει και να βγει στη Βασιλεία του Θεού για να ζήσει για πάντα ευτυχισμένος, σωσμένος για πάντα εις όλα τα άπεδα. Μεγάλα λοιπόν και θα τα τέλεσαι. Βγήκε και αληθινέα οδήγηση ο Βασιλεύς των Εθνών. Όταν λεγήμασταν εκεί κάτω, μέσα στη θάλασσα του κόσμου εκείνο, μας είχε ορίσει δρόμος να βαδίσουμε. Ο δρόμος του Θεού, αλλά αυτή ήταν πραγματική δρόμος, αληθινή δρόμος, ενώ οι άλλοι ήταν σχολοί, ήταν ο δρόμος του Θεού, αλλά αυτή ήταν πραγματική δρόμος, αληθινή δρόμος, ενώ οι άλλοι ήταν σχολοί, ήταν στραβοί οι δρόμοι οι άλλοι. Τώρα το βλέπουμε, λέγει, ότι ήσαν εις αληθινοί, πραγματικοί, αλλά και δίκαιοι οι δρόμοι του Θεού. Ακόμη, τι σου μου που μη φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου. Ποιος δεν θα φοβηθεί και δεν θα δοξάσει το όνομά σου. Για σκεφτείτε, έλεγαν προτύτερα κάτω στον κόσμο, στη μάχη, στον πόλεμο, εναντίον του θηρίου. Αν θυμίστε που το είπαν άλλοι που έλεγαν, τι όμοιο το θηρίο, το
Το θηρίο, ο αντίχριστος δηλαδή, και η αντίχριστος δύναμη που σε κάθε γενιά, ισχυρός. Και λέει, ποιος δεν θα φοβηθεί, λέει το θηρίο. Έκρεμα, φοβούτανε τους αντιχρίστους, τους αθέους, τους μασόνους, τους γιακοβάδες, τους αιρετικούς, τους παπικούς, τους τούρκους, τους μαμεθανούς, όλους τους αντιχρίστους. Ποιος δεν θα φοβηθεί το θηρίο, λέει, θηρίο, αντίχριστος. Για τον αντίχριστο, τον τελευταίο ετών. Αλλά τώρα, να η απάντηση. Τι σου μαθαιρεθεί το όνομά σου. Ποιος δεν θα φοβηθεί το όνομα του Θεού. Τον Θεό δεν θα φοβηθεί. Αυτό, να, αυτοί δεν με ρεφοβήθησαν. Και σώθηκαν και βρίσκονται τώρα στην βασιλεία του Θεού. Αλλά όταν θα αρχίσουν οι πληγές και η τιμωρία, τότε ποιος δεν θα φοβηθεί. Και κοιτάξτε να δείτε. Ο Σατανάς, το θηρίο, όπως είδαμε προτύτερα, έβγαλε από το στόμα του, λέγει, ποταμόν δύναμος, ποτάμι το λέω. Στο κεφάλι του έρχεται τον αντιχρίστον αυτόν, τι, θάλασσα με μειγμένη πυρή, θάλασσα ανακατεμένη φωτιά, έρχεται από το Θεό στο κεφάλι. Γιατί το δοξάζανε τώρα, ότι μόνος όσιος σημαίνει τέλειος, αναμάρτητος, ειλικρινής. Υπάρχει ειλικρίνηση από τον Θεό. Ο Θεός υπεσχέθηκε στον άνθρωπο, τηρήστε τις εντολές μου, βαδίστε τον δρόμο μου και εγώ θα σας σώσω εις τη βασιλεία μου. Ιδούν υπό τώρα, το βλέπουν ότι μόνος όσιος οι άλλοι άνθρωποι υπόσχονται, αλλά είναι ψεύτες. Επίσης, το θηρίο, ο αντίχριστος, ο Σατανάς, υπόσχονται πολλά, αλλά εντούτοις όμως δεν πρόκειται να δει την προκοπή του άνθρωπος κοντά εις τον Σατανά. Εδώ όμως είναι όσιος ειλικρινής και το βλέπουν τώρα και αυτοί. Ακούνε τις κυρίες. Λέει και ένα άλλο. Θα έρθουνε, λέει, πάντατε έτσι για να σε προσκυνήσουν. Θέλω τα στερήσει. Όταν η οργή του Θεού ξεσπάσει και όταν θα βλέπουν την πύραμη του Θεού έπειτα από τις πηγές αυτές και κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα φέρουν τότε να προσκυνήσουν τον Θεό και θα λένε, Κύριε, όταν σε είδαμε γυμνών και ούτε που είσαι μέσα στον τεκεκίνα. Αλλά ανώφελα πλέον. Πάντατε, όλοι θα θέλουν να προσκυνήσουν. Αλλά ανώφελα πλέον. Τώρα που είμαστε σαν πλήν και θάλασσα τον πρώτο κόσμο, τώρα να προσκυνούμε τον Θεό. Τώρα να λατρεύουμε τον Θεό. Τώρα να πηγαίνουμε τον Θεό. Τώρα να είμαστε πιστοί ο παλιού του Θεού. Ακόμη, δοξολογούν τον Θεό, θα δοξολογούν τον Θεό. Διότι λέγει, εφανερώθησαν τα δικαιώματά σου. Ποια είναι τα δικαιώματα. Δεν έχει δικαιώματα αυτός. Ο Θεός, ο πατέρας που δούλεψε και έφτιαξε μια περιουσία, έχει δικαιώματα στην περιουσία. Έχει δικαιώματα στο σπίτι αυτό. Ο Θεός έχει δημιουργήσει τον κόσμο. Έχει δημιουργήσει και τον άνθρωπο. Έχει δικαίωμα να αξιώνει από τον άνθρωπο να βαδίσει τον δρόμο τον οποίο χαράζει ο Θεός. Αλλά σε τούτη τη ζωή δεν φαίνονται τα δικαιώματα του Θεού. Δεν τον βλέπουν τον Θεό ούτε και τον δρόμο του Θεού. Δεν βλέπω κανένα Θεό εγώ σου λέω. Ή τραβάει ο άνθρωπος τον δρόμο των κακών. Δεν ξέρω εγώ ποιες είναι οι εντολές του Διευθυντή, τι εντολές είναι του Διευθυντή. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο τυφλός άνθρωπος,
δεν διακρίνει και δεν θέλει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Θεού. Γι' αυτό τον βλέπετε και τραβάει τον δρόμο του αμαρτάνει. Αλλά εκεί πλέον θα φαιναρωθούν τα δικαιώματα του Θεού. Διότι φεύγει πλέον το περίβλημα αυτό εδώ, η αφής αυτή εδώ, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εν ενίγματι και εσώπρο βλέπουμε. Βλέπουμε, λέγει, όχι σαν σε καθρέφτη, σε καθρέφτη βλέπεις το, αλλά σαν σε ένα έννοιμο. Γι' αυτό και βλέπετε πολύ, πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Ή χρειάζεται πίστη, ή βλέπουμε αυτά τα του Θεού ως ένα σώμα, σαν δηλαδή να είναι ένα και αριστερό σίδερο και εκεί να βλέπεις τη μορφή σου, αλλά πάντας δεν τη βλέπεις όπως βλέπεις το όρο. Όπως βλέπεις επί παραδείγματος το πρόσωπό στον καθρέφτη. Ή όταν έχεις κάτω μια λεκάνη με νερό, κοιτάζεις, βλέπεις βέβαια το πρόσωπό σου, αλλά όχι καθαρά. Έτσι βλέπουμε τώρα και τα δικαιώματα του Θεού, τα θεϊκά πράγματα. Αλλά τότε θα είδαμε τον Θεό καθώς εσύ και θα δούμε ότι εκείνα τα οποία ζητούσε ο Θεός εδώ στον κόσμο ήταν δίκαια και αληθινά. Και τώρα αλλάζει πια η στιγμή. Ενώ αυτοί χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, δοξάζουν τον Θεό όσοι θα σωθούν, και εύχομαι, χριστιανοί μου, να είμαστε κι εμείς εκεί μέσα σε αυτήν. Όλοι μας, κανένας δεν είναι. Αλλά αλλάζει πια η στιγμή. Και ακούστε τώρα να δείτε. Και είδον, λέγει, με τα τάφα και εμίγει ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Και εξήλθαν οι 7 άγγελοι, οι έχοντες τα σπηγάς, 7 πηγάς, αρχίζουν οι πηγές τώρα. Άνοιξε, λέγει, απάνω στον ουρανό, ο ναός του Θεού της σκηνής. Ο ναός, τι είναι ναός, το κατοικητήριο του Θεού, εκεί κατοικεί ο Θεός. Πανταχού παρόν είναι, αλλά κάπως περισσότερο. Και μάλιστα, η σκηνή του μαρτυρίου, γιατί λέει η σκηνή του μαρτυρίου, να μας επιθυμίσει ότι ο Θεός έδωσε νόμο τις 10 εντολές που ήσαν φυλαγμένες στη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί παλιά, στη σκηνή του μαρτυρίου των λαών του Σολομόντος, οι 10 εντολές που έπρεπε να τις στηρίσουν οι άνθρωποι για να σωθούν εκεί πάνω. Και εφόσον δεν τις στηρούν, θα έρθει ο ίδιος. Και είδα, λέει, και τους 7 αγγέλους να βγαίνουν εκ του ναού. Γιατί βγαίνουν εκ του ναού? Βγαίνουν από το Θεό δηλαδή. Είναι θείες οι κυρώσεις αυτές. Από το Θεό έρχονται οι πηγές αυτές και επομένως είναι δίκαιες. Κοιτάξτε και τι φορούν. Φορούν, λέει, ενδύματα λίνων, καθαρών, λαμπρών. Λάμπει το ένδυμά τους. Και εδώ, λέγει, στα στήθη τους ζώνας χρυσάς. Το καθαρό σημαίνει ότι έχει δικαίωμα ο Θεός και έχουν δικαίωμα αυτοί να τιμωρήσουν τους ασεβείς, τον αμαρτωλό κόσμο, τον ακάθαρτο κόσμο. Και οι ζώνες στα στήθη. Είδατε τους αστιφύλακας όταν είναι υπηρεσία, έχουν την εξάρτηση μια άσπρη ζώνη. Εκείνη την ώρα εκτελεί υπηρεσία. Σε συλλαμβάνει, δεν κάνεις τίποτα και σε κλείνει μέσα. Ακριβώς. Έχουν τις ζώνες τις χρυσές, αλλά στα στήθη. Γιατί καρδιά συνείδησης και χρυσές, δηλαδή σημείο εξουσίας, αλλά και δικαιοσύνης. Το χέρι στην καρδιά, η ζώνη είναι στην καρδιά και επομένως
δεν είναι άδικες οι τιμωρίες που θα έρθουν εις τον ασεβή και αμαρτωλό κόσμο. Και έναν είδε εκ των τεσσάρων ζώων που έδωκε στους 7 αγγέλους 7 φιάρας χρυσάς που ήταν γεμάτες από τον τιμόν του Θεού του ζώου. Ένα ζώο, είδαμε τα 4 ζώα, είναι τα χεροβήμ. Ένας άγγελος από τα χεροβήμ δίνει στους 7 αγγέλους που είχαν την υπηρεσία αυτή να τιμωρήσουν τον αμαρτωλό κόσμο. Τους αντιχρίστους τους δίνει τις 7 φιάλες. Και αυτές οι φιάλες, οι βουκάλες αυτές, είχαν μέσα, λέγει, και ήταν γεμάτες από τον τιμόν του Θεού. Τρομερό πράγμα, Χριστέ μου. Ο τιμός του Θεού. Αλλά για προσέξτε. Έχουμε δει και άλλες φιάλες. Τις είχαν οι 24 πρεσβύτεροι μας είπε στην Αποκάλυψή του ο Ιωάννης. Και είδα, λέει, τους 24 που είχαν, λέει, φιάλες χρυσάς και ήταν γεμάτες από τα θυμιάματα και τα προσευχάς των Αγίων εδώ κάτω. Αυτές όμως οι φιάλες που θα έχουν οι άγγελοι θα είναι γεμάτες από τον θυμόν του Θεού, την οργή του Θεού, από τις πληγές του Θεού. Για να το προσέξουμε αυτό, χριστιανοί μου, διότι δυστυχώς δεν τα προσέχουμε. Ό,τι καλό κάνεις, δεν πηγαίνει προς κανένα. Προσεύχεσαι εδώ, η προσευχή σου αυτή ανεβαίνει ψηλά, ψηλά εκεί. Πηγαίνει κοντά στον θρόνο του Θεού, εις τα σφιάλα στον πρεσβυτέρα. Προσεύχεσαι μονάχος σου, την ήρθα, προσεύχεσαι στο σπίτι σου, προσεύχεσαι στην εκκλησία, προσεύχεσαι στην ομονικία, στην εκκλησία. Μαζεύονται εκεί, εις τα σφιάλα στον πρεσβυτέρα. Είναι θυμίαμα, θυμίαμα που προσφέρεται στον Θεό και θα μένει αυτή η προσευχή. Μη νομίζετε ότι πηγαίνουν χαμένες οι προσευχές και μια ανάταση στο πνεύμα της. Πηγαίνεις στο λεωφορείο μέσα και δεν σε βλέπει και δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Προσεύχεσαι όμως και λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον των αμαρτωλών ή την αμαρτωλία. Αυτή η ανάταση που δεν σε καταλαβαίνει κανένας ανεβαίνει και βρίσκεται εκεί. Και βλέπετε, μένουνε με αυτά τα καλά έργα κανένας. Ό,τι καλό κάνει κανένας, θα μένει εκεί πάνω. Θυμίστε, εσείς νομίζετε ότι δεν μας βλέπει κανένας. Τα βλέπει ο Θεός, τα ακούει ο Θεός. Τι είπε εις τον Ανανία εκεί στη Δαμασκό. Όταν επήγαινε στη Δαμασκό, ο Παύλος για να πείσει και να μπορέσει να σφάξει τους χριστιανούς και στον δρόμο το σπίτισε ο Θεός, εμφανίστηκε ο Κύριος και μετά την πρόθηκε. Έπειτα από τρεις μέρες ο Κύριος λέγει στον Ανανία, πήγαινε, του λέει, στην Οβοντάδε, πήγαινε στο σπίτι εκείνο, εκεί είναι ένας Παύλος Ταρσεύς από την Ταρσό. Θα πας και θα το πεις ότι με έστειλε ο Κύριος να έρθω σε σένα, αδερφέ. Σ' αυτό να πάω το θηρίο. Και αυτός είπε, έρχεται να σφάξει με όλους. Και του λέει, και όμως του λέει, έγινε αρνάκι. Ιδού, αυτήν τη στιγμή προσέχτε. Βλέπετε ο Θεός αυτό. Έβλεπε εκεί που ήταν κορατισμένος ο Παύλος και προσευχότανε και έβγαιναν την πρόσκαιρα, δεν είναι. Τα βλέπει όλα ο Θεός. Ή ενθυμηθείτε τον Κορνήλιο. Ο Κορνήλιος έκανε τις ελεημοσύνες, έκανε τις προσευχές του.
Και τι του λέει ο Άγιος? Ελεημοσύνη σου και η προσευχή σου ανέβηκαν στο Θεό. Είναι απάνω και τις βλέπει ο Θεός και για αυτές τώρα μέστερε πώς θα σωθείς και λοιπά. Δεν πηγαίνουν χαμένες οι προσευχές, οι καλοσύνες, ό,τι και να κάνει κανένας και ποτήριο ψυχρίδα του. Ακόμη και διώξει σε περιφρόνησαν γιατί πας στην εκκλησία. Α, πας στην εκκλησία. Μπράβο, κηρύξε από λιβάνι. Αυτή η δίωξη μαζεύεται, αυτή η περιφρόνηση, αυτή η κοροδία. Εκεί πάνω θα βρίσκεται. Είναι μέσα εις τα σκιάδας των πρεσβυτέρων. Καθώς χριστιανοί και ό,τι καλό κάνουμε, μαζεύονται τη πάση. Και πού μαζεύονται? Εις τα σκιάδας των αγγέλων τα σκισάς. Τα σκεμούσας με τον θυμό του Θεού. Αμαρτάνεις εδώ και όμως βρίσκεται εκεί και οργύνεις τον Θεό. Κοιτάξτε να δείτε. Και θα έρθει λέει και είδα λέει ότι εγεμίστη ο ναός επί τα πού της δόξης του Θεού. Θα έρθει η τιμωρία στον αμαρτωλό κόσμο κατά τους εσχάτους καιρούς και δεν θα μπορεί να αποτρέψει κανείς την τιμωρία. Γιατί έπληξαν θέοντας πράγματα και εγεμίστη ο ναός εκ του καπνού της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού και ουδείς εδύνατο εις ευθύνης των ναών ακριτεραστώσει εφτάπτου για τον Αγγέλο. Ο καπνός είναι το σημείο της παρουσίας του Θεού, της δυνάμεως του Θεού. Πώς κατέβεται εις το όρο Σινά που έδωσε τα σεντολάς εν γνώσω και καπνό. Τι μας λέει? Το δε όρο σε καπνίζε το όρο λέει για το καταδεδικαίνει τον Θεόν και εκεί έδωσε μέσα εις τον γνώσο στον καπνό αυτόν έδωσε τις σεντολές να τις στηρίσουν οι άνθρωποι. Δεν τις στηρίσουν οι άνθρωποι, ξεφύγανε τον Θεόν και τώρα ο εγενής πλέον ο ναός εκ του καπνού της δόξης του Θεού και της δυνάμειας του Θεού θα τιμωρήσει πέρα τώρα η παρουσία και δεν θα μπορέσει να αποτρέψει την οργή του Θεού ουδείς. Γιατί? Διότι λέγει ουδείς εδύνατον εις ευθύνης των ναών μέχρι ότου τελειώσουν οι πηγές δεν θα ακούει ο Θεός. Όχι. Δίεται πλέον ο ναός του Θεού εκεί, τα σπράχνα του Θεού και οποιοσδήποτε και αν προσευχηθεί, οποιοσδήποτε και αν παρακαλέσει, δεν θα πει. Τρομερό πράγμα χριστιανή. Δεν ξέρουμε πότε θα δουν αυτές οι έσχατες, οι μέρες, η κυρία εκείνη, αλλά μου φαίνεται ότι ζυγώνομαι, πλησιάζομαι προς τότε, αλλά τουλάχιστον για τον καθένα μας πρέπει να προσέχουμε, να βαδίζουμε τον δρόμο του Θεού. Γιατί? Διότι όπως είπαμε, ό,τι καλό κάναμε ανεβαίνει και βρίσκεται εκεί και θα μένει στον αιώνα. Και ό,τι κακό κάναμε επίσης θα βρεθεί. Πού? Εκεί, στα σφιάλα των Αγγέλων, στα σφιάλα των Χρυσάων με τα σπληγά. Πώς γίνεται αυτό? Μπορώ να το καταλάβω. Κάνεις το κακό. Κάνε το, ας το κάνεις μόνος. Ας το κάνεις πλουτωμένος. Αν παραμένεις, να μην σε βλέπει κανένας. Σε βλέπει όμως το μάτι του Θεού. Σε βλέπει ο Θεός. Αποτυπώνεται αυτό το κακό. Και αποτυπώνεται και θα βρίσκεται εκεί. Άλλωστε τι σκέφτεται. Κάνετε μια χειρονομία. Και μπορείς να το καταλάβεις, σου φέρνει ένας μια φωτογραφία και κατόπιν σου παρουσιάζει και μένει η φωτογραφία αυτή. Πόσες φορές κορίτσια ή κοπέλες τις πήρανε μια φωτογραφία ίσως σε άσχημη στάση και κατόπιν
βρισκότανε έπειτα από χρόνια η φωτογραφία αυτή και βρήκε τον πελάτη κατόπιν. Ακούστε, στο καιρό της κατοχής, τότε που ήταν η Ελασίδα στο πλαδία σε ένα βουνό, ήταν Ελασίδα και είχαν και ένα κρατητήριο εκεί μέσα και είχαν πολλούς φυλακισμένους. Τρώγανε από κάτω από ένα δέντρο οι Ελασίδες. Ήτανε και μια Ελασίδα. Και λέγει ότι διψάω. Αμέσως έτρεξαν κάτι με αντάρτες να τις πάνε νερό. Δεν διψάω εγώ για νερό. Εγώ διψάω για έργο. Και αμέσως παίρνει ένα μαχαίρι και πηγαίνει στο κρατητήριο μέσα. Κοίταξε ποιος ήταν το καλύτερο παλικάρι, ήταν ένας γιος ενός ιερέως. Τον πιάνουν, τον κάνουν έξω, τον γανατάνε κάτω και αυτοί λοιπόν για τον έσκασε. Ένας όμως αντάρτηστη αυτός, αλλά ήταν χωροφύλακας πρωτήτερα και ήταν αντίθετος, αλλά έκανε το αυτό, είχε αυτό το πράγμα. Α, λέει, αυτό πρέπει να φαίνεται, λέει. Πώς οι Ελληνίδες έσπασαν, λέγει, τους αντιθέτους, λέει, τους φασίστας. Τράβηξε τη φωτογραφία, τη φωτογραφία. Πέρασαν 2-3 χρόνια, ησύχασε η κατάσταση, εγίνονταν τα δικαστήρια. Θα αφορμόταν. Δεν παρουσιαζόταν κανένας φυσικά να πει ότι αυτοί τον έσπασαν. Αλλά όλοι, όχι, όχι αυτοί, όχι αυτοί. Αλλά στο δικαστήριο ήταν η φωτογραφία εκείνη και ο δικαστής λέγει «Εσύ κυρά μου δεν είσαι αυτή που τον σφάζεις» και καταδικάστηκε στη σόλια ξέρετε και καταδικάστηκε στάνω. Έχει χριστιανή μου θα συμβεί για τον καθένα. Αμαρτάνησε εδώ. Κόνησε εδώ την αμαρτία. Φωτογραφία. Θα βρεθεί μπροστά σου και θα βρεθεί αναπολόγητος ο καθένας. Και εδώ είναι ένα μαγνητό. Πώς δηλαδή πάει. Λέγω εγώ. Τι λέγω αυτή τη στιγμή. Καλά ή άσχημα. Τα παίρνει αυτός ο Σατανά που σε κοιτάζει. Και αυτό τώρα θα το δεις. Έρχεται από μια ώρα να λέει όπως τα λέω. Τα λέω δυνατά, τα λέω χαμηλά, τι λέω καλά, άσχημα, έπειτα από μια ώρα, από ένα χρόνο, από 5 χρόνια, από 100, από 500, από 1000 χρόνια, όπως ακριβώς τα είπα και τα έκανα. Αυτή τη στιγμή θα φαίνονται τότε. Έτσι ακριβώς. Ό,τι λες, πώς τα λες, τσακώνεσαι, νευριάζεις, σκοτώνεις τον άλλον, κρέβεις τον άλλον, όλα αυτά θα αποτυπώνονται στη στιγμή μου. Στη λίμνη του Θεού ή στα χρυσά μαζεύονται ή στα σπιάλα στα χρυσά. Γι' αυτό το νου μας τέστα. Προσοχή να έχουμε όχι κακά έργα και άσχημα έργα, αλλά έργα υπομονής, έργα αγάπης, έργα προσοχής, έργα αγαπίας, έργα όπως τα θέλει ο Θεός, ούτως ώστε εκεί στη Βασιλεία του Θεού που θα είμαστε να αξιωθούμε, να είμαστε επάνω στην Ελλήνη, θάλασσα και να δοξάζουμε τον Θεό και να τον λατρεύουμε εις όλα τον άφαντα. Αμήν. Ο Παναγιώτης.